αναμειγνύουμε την πύρα με τα αυγά. Το μπέικιν και το αλεύρι να γίνουν χυλός. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε 24 ώρες στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα τον δουλεύουμε ελαφρώς. Αλευρώνουμε τα φιλέτα. Τεινάζουμε να φύγει το περιττό αλεύρι. Τα περνάμε από τον χυλό. Και τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Όταν πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά τα γυρίζουμε από την άλλη. Όταν είναι έτοιμα τα αφήνουμε για λίγο σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με αλάτι και λεμόνι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Κόβουμε τον μπακαλιάρο σε κυβάκια. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον άνηθο, το αυγό, το μαϊντανό, την πάπρικα, την ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, την πύρα, και προσθέτουμε λίγο αλεύρι μέχρι να γίνει χυλός. Τηγανίζουμε σε καυτό σπορέλαιο. Όταν πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά, τις γυρίζουμε από την άλλη. Μουλιάζουμε το ψωμί σε νερό για 10 λεπτά. Το στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε λεσμένα καρύδια, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι, ξύδι, σκόρδο, ελαιόλαδο και δουλεύουμε καλά με τα χέρια μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία!